σέβομαι και λέω απλώς ότι θέλω να μου εξηγήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επαφή με τον κύριο Μεταφίδη από τη στιγμή που λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι φυσικά δεν είναι αγέλες. Σε αυτό συμφωνούμε. Ακριβώς επειδή εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τους πολίτες ως αγέλες, δεν απευθύνουμε σε κανένα επικεφαλής για να κάνουμε μια συμφωνία. Τα κλεισίματα ματιών αυτά είναι δήθεν προοδευτικές κινήσεις. Κύριε Μπουτάρη, θέλω να απαντήσετε και σε αυτό, αλλά να απαντήσετε και στο δικό μου ερώτημα. Είναι παλαιού τύπου κίνηση, συγγνώμη. Ναι, κύριε Καλαφάτη. Αλλά να απαντήσετε και στο συμπληρωματικό μου ερώτημα, αν απευθύνεστε και στους Θεσσαλονικείς που επέλεξαν για τον πρώτο γύρο τον υποψήφιο που επίσημα στήριξε η Χρυσή Αυγή. Στους πολίτες πια, προσωπικά. Κοιτάξτε, εγώ έχω ξεκαθαρίσει απόλυτο θέμα. Η Χρυσή Αυγή μου έχει κάνει μήνυση κάποια στιγμή. Στις αρχές της, όταν βγήκανε μετά το 12, η μήνυση απορρίφθηκε, μπήκε στο αρχείο. Εγώ ντρέπομαι που 10.000 Θεσσαλονικείς ψηφίζουν η Χρυσή Αυγή. Πού, σε μια πόλη η οποία είναι μαρτυρική, η οποία έχει υποστεί τον παθόνι στον τάραχο από την ιστορία του ναζισμού. Και μάλιστα είχαμε κουβεντιάσει, ήταν μια ιδέα της κυρίας Φιαντίδου να κάνουμε μια εκδήλωση, μια συζήτηση, αυτή μετά τις εκλογές φυσικά τώρα. Για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κυρίους οι οποίοι νόμιμα θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συμπεριφορά τους στη Βουλή μας έχει δείξει πολύ κακά στοιχεία. Λοιπόν, εγώ χαλαρίζω τους 10.000 ψήφους να πάω στη θάλασσα, αλλά δεν τους θέλω. Θέλω να απαντήσω και στα.